Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Φίταθλον. Bring the action. Kickboxing. Body pump. Les Mills. Γυμναστήριο Body House. All eyes on us. All eyes on us. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πύργος Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 03 27 826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας.
Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697 53033 80. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 ιντσών και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτση με πολυμελή αντιπροσωπή από την Ηλία για το πρόβλημα των σκουπιδιών στον πύργο. Ο Υπουργός τους τόνισε ότι για να μπορέσει να βοηθήσει στη λύση θέλει σχέδιο για τη λύση του προβλήματος και όχι προχειρότητες. Δεν είναι λύση το να μεταφέρονται συνέχεια τα σκουπίδια σε άλλους σχοιτά εκτός νομού. Ο Δήμαρχος Πύργου μετά τη συνάντηση αυτή συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο στις 7 προκειμένου να τους ενημερώσει. Στην αντιπροσωπεία μετήχαν ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, βουλευτές και ο Δήμαρχος Ήλιδας. Δεν τα κατάφερε τελικά ο 17χρονος από την περιοχή της Γαστούνης που φέρεται να είχε προσβληθεί από μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης και άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός νοσηλεύεται από την Κυριακή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πύργου, όπου οδηγήθηκε από τους γονείς του με συμπτώματα υψηλού πυρετού και αμέσως οι γιατροί που τον εξέτασαν έκριναν ότι θα πρέπει να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με βαριά κλινική εικόνα, ο νεαρός διασωληνώθηκε ενώ υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων και λήψη επιχρήσματος, δείγματα τα οποία εστάλησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς του συμβαίνει. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από την περιοχή της Γαστούνης αναφέρουν ότι ο μαθητής λυκείου τις τελευταίες ημέρες παρουσίασε συμπτώματα της νέας γρίπης που εμφανίζει επιπλοκές λόγω μεταλλαγμένου στελέχους της και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξαφνικά. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος στην οικογένεια αλλά και τη Γαστούνη, όπου το παιδί ήταν ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό, καθώς επίσης η είδηση σκόρπισε θλίψη και στην Αμαλιάδα, μιας και ήταν μαθητής του πρώτου ΕΠΑΛ της πόλης. Η δολοφονία του 28χρονου Δημήτρη συγκλονίζει τη Γαστούνη. Το θύμα προσπάθησε να χωρίσει τον θείο και τον ξάδερφό του. Τη χειρότερη στιγμή, στη χειρότερη θέση, βρέθηκε ο 28χρονος Δημήτρης σε ένα καυγά μεταξύ του θείου και του ξάδερφού του στην περιοχή Αγκινάρα της Γαστούνης.
Μέσα στην ένταση και κάτω από γενικότερα διευκρίνησης συνθήκες, δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον 39χρονο ξαδερφό του και σοριάστηκε αιμόφυρτο στο έδαφος. Το έγκλημα συνέβη περίπου στις 10 χθες το βράδυ και σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, αφού οι τσιγκάνοι της περιοχής ξεσηκώθηκαν και ήθελαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ο δράστης ζητούσε χρήματα από τον πατέρα του και επικράτησε ένταση στο σπίτι. Λόγω της άρνησης του πατέρα να του δώσει χρήματα, του έσπασε το αυτοκίνητο και πιάστηκαν στα χέρια. Ο 28χρονος είδε τον καυγά μεταξύ του πατέρα και του γιου και προσπάθησε να τους χωρίσει. Όμως, έμελε να γνωρίσει την μανία του δράστη που με δυο μαχαιριές τον τραυμάτισε θανάσιμα στο θώρακα και στην κοιλιά. Ο 28χρονος έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος και οι συγγενείς τον μετέφεραν άμεσα στο κέντρο υγείας Γαστούνης, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και οργανώθηκαν ομάδες έρευνας από πολλές υπηρεσίες. Κατάργηση των ΤΕΗ και ένταξη όσων πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια στα πανεπιστήμια, προαναγγέλει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δημήτρης Χασάπης. Ταυτόχρονα, όσα δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια θα ενταχθούν σε μεταλλικιακού τύπου τεχνική εκπαίδευση που προσεγγίζει τα ΙΕΚ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Χασάπη, θα γίνει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με σύμπραξη της ΑΔΥΠ, προκειμένου τα τμήματα των ΤΕΗ που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια να ενταχθούν στα πανεπιστήμια. Επίσης, θα υπάρχει και χωροταξικός σχεδιασμός, τονίζει ο κ. Χασάπης, καθώς δεν είναι δυνατόν στην ίδια πόλη να υπάρχουν δύο τμήματα με τα ίδια αντικείμενα όπως είναι τώρα. Ο κ. Χασάπης επισημαίνει ότι το σχέδιο του Υπουργείου προσομοιάζει στο βρετανικό, ενώ κάνει λόγο για τακτοποίηση και επανασχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε οτιδήποτε αφορά τους εκπαιδευτικούς, τον ΤΕΗ, ο κ. Χασάπης ξεκαθαρίζει ότι θα ενταχθούν όλοι στην πανεπιστημιακή βαθμίδα, ανεξάρτητα εάν το ΤΕΗ τους ενταχθεί στην πανεπιστημιακή βαθμίδα ή στα ΙΕΚ. Επίσης, επισημαίνει ότι και στο πανεπιστήμιο δεν είναι όλοι καθηγητές, αλλά καταλαμβάνουν βαθμίδες ανάλογα με τα προσόντα τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει ότι και τα ΙΕΚ θα αναβαθμιστούν. Σε κείμενό τους, οι πρόεδροι των ΤΕΗ μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των ΤΕΗ υπογραμμίζουν. Η υπόστασή τους δεν έχει αμφισβητηθεί από καμία ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η μόνη αναμενόμενη αναβάθμισή τους είναι η ακαδημαϊκή ολοκλήρωσή τους βασισμένη σε αξιολογικά κριτήρια. Οποιαδήποτε μεταβολή στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να είναι ετεροβαρής εις βάρος των ΤΕΗ, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα ΕΗ με βάση τα επιτεύγματά τους και με στοχευμένη χωροταξική διασπορά. Η Σύνοδος πάντως αποφάσισε τη συγκρότηση τριμελούς ομάδας εργασίας για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων και τη σχεδιαζόμενη ανασυγκρότηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Στο πλαίσιο της πρώτης έκτακτης Συνόδου 2015 των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα θα γίνουν τα εξής. Πρώτον, ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Ιδρυμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών στα ΤΕΗ ως θεσμοθετημένο τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Δεύτερον, επαγγελματικά δικαιώματα αποφύτων ΤΕΗ. Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση, ορθολογική και οριστική επίλυση του ζητήματος της απόδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφύτους όλων των τμήματων ΤΕΗ, όπως αυτά προκύπτουν από τις σπουδές τους. Τρίτον, προϋπολογισμοί, οικονομική ασφυξία των Ιδρυμάτων. Η δραματική μείωση των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα την τελευταία πενταετία κατά 70 με 77% δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και φέτος, χωρίς ρεαλιστική οικονομική ενίσχυση, είναι εντελώς αδύνατη η λειτουργία των Ιδρυμάτων. Και τέταρτον, νέες θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Είναι επιτακτική ανάγκη για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε τα ΤΕΗ να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς στόχους που προβλέπονται στην αποστολή τους. Επιπλέον, η ενδυνάμωση της οργανωτικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων με μόνιμο διοικητικό προσωπικό αποτελεί προϋπόθεση για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Υπουργός Παιδείας, Αριστίδης Μπαλτάς, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την Ηλία είναι μη αποδεκτή οποιαδήποτε μεταβολή του φυσικού και τεχνητού αντικειμένου στο μεγάλο έργο του αυτοκινητόδρομου και στο τμήμα Πατρών Πύργου. Αυτό τονίζει με επιστολή του στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίτζη, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του νομού μας κ. Κώστας Νικολούτσος. Αφορμή για τη συγκεκριμένη επιστολή με την οποία ζητείται από τον κυβερνητικό παράγοντα να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του Υπουργείου του ήταν δημοσιεύματα του τοπικού τύπου σύμφωνα με τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο διάσπασης του έργου με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ως προς την υλοποίησή του. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλίας, εκφράζοντας την ανησυχία του αλλά και την αντίθεσή του μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, επισημαίνει τα εξής. Κύριε Υπουργέ, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2014 έγινε γνωστό από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ότι σε σχέση με το υποδημοπράτηση έργο της νέας εθνικής οδού Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και συγκεκριμένα για το τμήμα Πάτρα Πύργος υπάρχουν σκέψεις παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή διάσπασης του έργου σε δύο υποτμήματα με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Ως
Όπως γνωστόν, ο άξονας Κόρινθος Πατραπύργος Τσακώνα με τίτλο Ολυμπία Οδός αποτελεί σταθερή επιδίωξη των κατοίκων για σύνδεσή τους με το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων, ώστε πέραν της βελτίωσης των συνθήκων ασφαλούς κυκλοφορίας να αλλάξουν οι αναπτυξιακές παράμετροι που κατατάσσουν τον ομό στις πιο χαμηλές βαθμίδες, ενώ μέσω του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να συμβάλλει πολύ περισσότερο η Ηλία λόγω των σοβαρών πλεονεκτημάτων της στην εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη. Η τυχόν επικράτηση του κακού σεναρίου δυστυχώς θα δικαιώσει τους εμπνευστές της κάκης της αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης της Ολύμπιας Οδού και οριστικοποιεί την απομόνωση του πιο ελπιδοφόρου τμήματος της χώρας που είναι η Δυτική Πελοπόννησος. Σας παρακαλούμε να ξεκαθαρίσετε άμεσα τις προθέσεις του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για την Ηλία είναι μη αποδεκτή κάθε μεταβολή του φυσικού και τεχνητού αντικειμένου του έργου Πάτρα Πύργος, όπως αυτό περιγράφεται στην ισχύουσα διακήρυξη. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός, πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697-53033-80. Η ενίσχυση των οικονομικών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας, τα οποία και έχουν σημειωθεί σοβαρές περικοπές και περιορισμοί στους πόρους τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην εύρυθμη λειτουργία τους, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας συναντήθηκε με τον Θεοφιλέστατο Επισκοπό Ελένης, κύριο Αθανάσιο, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίας κύριο Γερμανό, ενώ συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος και η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Διονυσία Μαράτου. Το κοινωνικό έργο που επιτελείται από τη Μητρόπολη είναι ιδιαίτερο σημαντικό παρά το γεγονός πως η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ τόνισε πως η Περιφέρεια θα ζητήσει με παρέμβαση από τον αρμόδιο Υπουργό να δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να στηριχθούν άμεσα τα κοινωνικά ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης στην Ηλία. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια για την πιστοποίηση που αποτελεί προϋπόθεση με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης. Τέλος, στο επίκεντρο τέθηκαν και κοινές πρωτοβουλίες της Μητρόπολης και της Περιφέρειας, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η Ρωσία δεν μπορεί να εξαιρέσει την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αντικυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην παραγωγή της, όμως είναι έτοιμη να συζητήσει άλλες μορφές συνεργασίας, όπως η προμήθεια ελληνικών πρώτων υλών για μεικτές επιχειρήσεις τροφίμων σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόφ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις συνομιλίες που είχαν στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Γουρίδης και ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Υπηρεσίας Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου Αλεξέη Αλεξένκο για το δημόσιο αίτημα να εξαιρεθούν τα ελληνικά απορροκυπευτικά από τις ρωσικές αντικυρώσεις, ο κ. Πεσκόφ δήλωσε.
Υπάρχουν αρκετά σαφείς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η Ρωσία, ως μέλος του ΠΟΕ, δεν μπορεί να ασχολείται με επιλεκτικές ενέργειες. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται κυρώσεις ως προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιλεκτικά να απαλλάσσεται από τις κυρώσεις μία από τις χώρες. Και συμπλήρωσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν δυνατόν να επεξεργαστούμε ένα σχήμα όχι απευθείας εξαγωγών, αλλά την προμήθεια κατέργασης πρώτης ύλης με επενδύσεις εδώ, στο έδαφος της Ρωσίας, στη δημιουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων. Όπως υπενθύμησε ο κ. Πεσκόφ κατά την επίσκεψη του Προέδρου Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι παρά τις κυρώσεις η Ρωσία θα κατορθώσει να συνεργαστεί με την Ουγγαρία στον αγροτοβιομηχανικό τομέα. Θεωρώ ότι η κοινή εργασία για την δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων στον αγροτοβιομηχανικό κλάδο θα βοηθήσει να βγούμε από αυτή την κατάσταση, η οποία σχετίζεται με τις απαντητικές κυρώσεις της Ρωσίας για τα φορτία αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε δηλώσει στις 17 Φεβρουαρίου ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Σβέστια γίνεται λόγο στην ελληνική φράουλα, η οποία, για παράδειγμα, άρχισε να εμφανίζεται στη Ρωσία τον Μάρτιο και καταλάμβανε ως και το 50% της αγοράς, όμως η εισαγωγή της στη Ρωσία είναι πλέον απαγορευμένη σε οποιαδήποτε μορφή επεξεργασμένη ημί. Μάλιστα, σχετικά προεδρικά διατάγματα απαγορεύουν ακόμη και την εισαγωγή της ως ακατέργαστης πρώτης ύλης για περαιτέρω επεξεργασία από τη διατροφική βιομηχανία της χώρας, όμως, κατά τον Δημήτρη Πεσκόφ, το ζήτημα θα τύχει επεξεργασίας, επομένως υπάρχουν ορατά περιθώρια μερικής αναθεώρησης του ρωσικού εμπάργου υπό την προϋπόθεση επίδειξης ελληνικού ενδιαφέροντος για δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων και περαιτέρω διαπραγματεύσεων από την ελληνική πλευρά. Η ειδική επιθεμάτων εισαγωγών φρούτων, Ειρίνα Κόζη, επισήμανε ότι διορθώσεις των απαγορεύσεων ήδη έγιναν από ρωσικής πλευράς. Τον περασμένο Αύγουστο, για παράδειγμα, επιτράπηκε η εισαγωγή στη Ρωσία σπόρων πατάτας, τέφτυλων, αραβοσίτου, ρεβιθιών, καθώς και μια σειρά ακόμη καλλιεργειών. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι ευέλικτες, γι' αυτό και μπορεί πλήρως να βρεθεί λύση στο πρόβλημα και να επιτραπεί η φράουλα, διαφορετικά η αγορά θα είναι γεμάτη ως το καλοκαίρι με γκρίζο προϊόν, σημείωσε η κυρία Κόζη. Θα μπορούσε να γίνει εξαίρεση όχι σε χώρες αλλά σε συγκεκριμένους ομίλους και κοινοπραξίες εταιριών οι οποίες επενδύουν στη Ρωσία για δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων. Κάλεσμα στους αγροκτηνοτρόφους κάνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία που οργανώνει αύριο το πρωί στις 9 έξω από τα δικαστήρια Μαλλιάδας, όπου δικάζονται αγρότες που τους έχουν ασκηθεί διώξεις για τον αγώνα που τους έκαναν τον Γενάρη και Φλεβάρη του 2014 στον κόμβο της Μαραθιάς. Στην ανακοίνωσή της η ΟΑΣΥ μεταξύ άλλων αναφέρει: «Την Τετάρτη το αστικό κράτος και οι υπάλληλοι του για άλλη μια φορά σέρνουν στα δικαστήρια αγωνιστές, αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους για τις κινητοποιήσεις τους το έτος 2014. Οι διώξεις αυτές δεν αφορούν μόνο τους αγρότες αλλά και όλο το λαό». Επιδότηση ενοικίου, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κουπόνια σύντησης, δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο σύστημα υγείας προβλέπει για όσους βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο πρόκειται να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει σύμφωνα με στελέχη των αρμόδιων Υπουργείων επιδότηση ενοικίου για την εξασφάλιση στέγασης σε περίπου 30.000 απόρους και δωρεάν ρεύμα έως 300 κιλοβατόρες το μήνα για 300.000 νοικοκυριά που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Το ποσό του επιδόματος στέγασης θα είναι στα 70 ευρώ ανά άτομο και έως 220 ευρώ ανά τετραμελή οικογένεια. Προβλέπεται ακόμη η σύντηση με κουπόνια 300.000 ατόμων σε συνεργασία με την Εκκλησία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το εισοδηματικό κριτήριο θα είναι το όριο της στόχειας και θα ληφθούν υπόψη φορολογικές δηλώσεις και τα εισοδήματα των δικαιούχων από κάθε πηγή, ενώ τα μέτρα θα εξειδικευτούν με υπουργικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2013, το 35,7% των πολιτών στην Ελλάδα ζουν υπό τον κίνδυνο της στόχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το όριο της στόχειας είναι σε ετήσιο εισόδημα 5.023 ευρώ για ένα άτομο και 10.547 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Από την 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και για την καταχώρηση μεταβολών των κεφαλαιούχων εταιριών στο ΓΕΜΗ, γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Όπως ενημερώνουν τα επιμελητήρια, για την παροχή των ανωτέρων υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ, τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού αντιγράφου αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του
επιτέλους διατήρησης γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής, prepaid κάρτας, είτε με τη χρήση κωδικών Δίας αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του YEMI services.businessportal.gr για την απόκτηση των κωδικών, καθώς και βίντεο παρουσίασης παραδείγματος εγγραφής και υποβολής αίτησης. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210-20168 και 697-53033-80. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26 21 0
36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621 0 204 471. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220 28 764. Χειμώνας, ωραία τζάκι, πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 66 30 968.